Το απόγευμα να συζητήσουμε το θέμα της αποδοχής του εαυτού μας. Τα πάντα, όλες οι σχέσεις μας στην ζωή καθρεφτίζουν την σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Είναι το πρώτη μας σχέση, είναι η σχέση με τον εαυτό μας. Και αν αυτή είναι καλή, τότε η σχέση μας με τους άλλους θα είναι πολύ εύκολη. Αν δεν έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας, αν δεν την δεχόμαστε, αν απορρίπτουμε τον εαυτό μας, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι αξίζουμε, τότε είμαστε πολύ πιο δύσκολοι. Επίσης, αν δεν πιστεύω ότι αξίζω, δεν έλκω από το σύμπαν όλα αυτά που θα μπορούσα να έχω. Ότι το αίσθημα της αξίας μας σαν εκφράσεις του Θεού είναι πολύ σημαντική, γιατί αλλιώς γίνονται, παίζουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Σχεδόν όλα τα αρνητικά μας συναισθήματα προς τους άλλους βγαίνουν όταν νιώθουμε ότι προσβάλλουν την αξία μας με αυτό που κάνουν. Θα έχουμε πολύ λίγους τσακωμούς με τους ανθρώπους αν ήμασταν σίγουροι για τον εαυτό μας. Άρα η αυτοπεριοδοχή και η αυτοεκτίμηση, η ελευθερία να είμαστε ο εαυτός μας, να είμαστε ειλικρινείς, η θέμα της συνείδησης και της αυτοπραγμάτισης. Όταν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, τι συμβαίνει? Πρώτον, είναι πιο δύσκολο να φροντίσουμε σωστά τον εαυτό μας. Είναι πιο δύσκολο να δημιουργούμε ένα τρόπο αυτοσυντήρησης, ασκήσεις, αναπνοές, σωστή διατροφή, και είναι πιο εύκολο να παρουσιαζόμαστε σε δραστηριότητες που υπονομεύουν, σαν κάπνισμα, κακή διατροφή, να χαλάμε τις σχέσεις μας. Ότι αν δεν αγαπάμε ένα «on», αν δεν αγαπάμε αυτό το «on», δεν φροντίζουμε να είναι καλά αυτό το «on». Είναι κατανοητό. Δεν είναι εύκολο να δεκτούμε και να δώσουμε αγάπη. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο άλλος μας αγαπάει. Και κουράζουμε τους άλλους με μια συνεχή ανάγκη αναγνώριση. Γινόμαστε κουραστικοί. Ο άλλος μπορεί να μας έχει πει ήδη 5 φορές σήμερα, με τα λόγια του, με τις πράξεις του, ότι μας αγαπάει. Και κάποια στιγμή να κάνει κάτι που εμείς ερμηνεύουμε ότι προσβάλλει την αξία μας και να θυμώσουμε μαζί. Ο άνθρωπος που δεν τέχει καλά με τον εαυτό του είναι κουραστικός στους άλλους ανθρώπους. Επίσης, όπως είπε νωρίτερα, δεν νιώθουμε ότι αξίζουμε ευτυχία, υγεία και καλή σχέση. Από τις μεγαλύτερες αιτίες του να μην δημιουργούμε την πραγματικότητα που αξίζουμε και θέλουμε είναι η πεποίθηση ότι δεν αξίζουμε κάτι καλό. Γινόμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά τα μικρά σκυλάκια αγαπιούν περισσότερο από τα μεγάλα. Έχουν κομπλέξ. Και ο άλλος κάθεται, κοιτάει τώρα τι κάνει αυτός. Το ίδιο με τις προσωπικότητες. Οι προσωπικότητες που δεν είναι καλά, αγαπιούν περισσότερο από τις προσωπικότητες που έχουν καλά με τον εαυτό τους. Δηλαδή δεν έχει σχέση με τον boy, του ανθρώπου. Χάνουμε χρόνο, ενέργεια και χρήματα αναζητώντας έγκριση. Και πολλά πράγματα που νομίζουμε ότι κάνουμε για τους άλλους δεν είναι. Είναι για να μας αγαπάνε. Πάρα πολλά πράγματα. Και ίσως έχετε ανθρώπους στην ζωή σας που θέλω να κάνω πράγματα για εσάς, όχι επειδή τόσο πολύ έρχεται από την καρδιά τους, αλλά το κάνω για αναγνώριση, για αγάπη, για αποδοχή. Και συνήθως όταν κάποιος κάνει αυτό, δεν εισπράττει την αγάπη που περίμενε και έχει και διπλό παράπονο. Δεν κάνει αυτά που θέλει, κάνει αυτά που δεν θέλει, θυσιάζει χρόνο, χρήματα, και δεν παίρνει την αμοιβή. Γιατί
αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν με αυτά που κάνουμε, αλλά με το κίνητρο με το οποίο το κάνουμε. Και δεν παίρνει αυτό που θα ήθελε να πάρει, και νιώθει διπλά αντικειμένος. Φοβόμαστε την γνώμη των άλλων, δηλαδή στηρίζουμε την αξία μας επάνω στην γνώμη του άλλου και έχουμε μία τάση σύγκρισης, συγκρίνουμε συνέχεια, ο καθένας στο δικό του τομέα, στην εμφάνιση, στα χρήματα, επαγγελματικά, στα αποτελέσματα. Ο καθένας έχει βρει στις γνώσεις, ο καθένας έχει βρει κάπου που ανταγωνίζεται. Και τότε χάνουμε το νόημα της ζωής. Ήρθαμε εδώ να εξελιχθούμε και να δημιουργήσουμε και να προσφέρουμε και σπαταλάμε μια ολόκληρη ζωή αναζητώντας την αξία μας με εξωτερικούς παράγοντες. Και μη κάνοντας αυτό για το οποίο γεννηθήκαμε. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι εντελώς χαμένη μέσα σε αυτό το κάτι. Το να κάνω κάτι για να αξίζω στα μάτια του άλλου. Και ποιος δεν μεγάλωσε ένα σπίτι που άκουσε τι θα πούνε οι άλλοι. Έτσι, το μεγάλο μπαμπούλα. Τι θα πούνε οι άλλοι. Έτσι. Όταν αγαπάμε τον εαυτό μας, το φροντίζουμε, θέλουμε το καλό μας και είναι πιο εύκολο να αγαπάμε τους άλλους. Πρέπει κάποιες διευκρινήσεις. Όταν αγαπάμε τον εαυτό μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ελαττώματα. Σημαίνει ότι αγαπάμε τον εαυτό μας σαν όντα σε εξέλιξη με τα ελαττώματα. Δεν αγνοώ ελαττώματα. Δεν σημαίνει ότι νιώ, πιστεύω ότι είμαι τέλειος. Αλλά απλώς σαν ένα όν σε ένα ταξίδι αξίζω σε όλη την διάρκεια του ταξιδιού. Έτσι. Τότε είμαι σε ένα ταξίδι εξέλιξης και είμαι αυτό που μπορώ να κάνω σε αυτό το στάδιο της εξέλιξής μου. Δεν σταματάω εδώ, συνεχίζω να βελτιώνω τον εαυτό μου. Αλλά αγαπάμε τον εαυτό μας με τα αποτελέσματα. Δεύτερο, ότι αξίζω δεν σημαίνει ότι είμαι ανώτερος. Ο ίδιος λόγος που δίνει αξία σε μένα δίνει αξία σε κάτι άλλο πλάσμα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πλάσμα που αξίζει περισσότερο ή λιγότερη αγάπη. Ο άλλος μπορεί να αξίζει περισσότερες ευθύνες ή να αξίζει περισσότερη εμπιστοσύνη ή λιγότερη εμπιστοσύνη ή ευθύνες. Όλοι όμως αξίζουμε την ίδια αγάπη και σεβασμό γιατί δεν έχει καμία σχέση με την προσωπικότητά μας ή με το σώμα μας. Είναι αυτά που έχουμε κάνει. Για να καταλάβουμε αυτό, χρειάζεται να ξεχωρίσουμε τρεις διαφορετικές ιδιότητες. Αξία, ικανότητα και ηθική. Για μένα η αξία μας στηρίζεται στην ύπαρξή μας. Όχι στην ικανότητα, ούτε στην ηθική μας. Η ικανότητα μας δίνει το δικαίωμα των ευθυνών. Να έχω ευθύνη σε μια ομάδα ανθρώπων, επειδή μπορώ να φέρω σε πέρας κάποιο πράγμα. Μου δίνει την αξίζω μια θέση. Όχι περισσότερο σεβασμό, ούτε περισσότερη αγάπη. Η ηθική μου δίνει το δικαίωμα της εμπιστοσύνης και της ελευθερίας. Ένας ανήθικος άνθρωπος αξίζει αγάπη, αξίζει σεβασμό, μπορεί να μην αξίζει ελευθερία. Μπορεί να μην αξίζει εμπιστοσύνη, μπορεί να χρειαστεί να περιοριστεί επειδή σκοτώνει, κλέβει, βλάπτει τους ανθρώπους γύρω. Αλλά πάντα αξίζει αγάπη, ακόμα ο δολοφόνος, αξίζει αγάπη και αξίζει σεβασμό. Δεν αξίζει όμως, τουλάχιστον μέχρι να διορθωθεί, ελευθερία. Τώρα, η κοινωνία δεν λειτουργεί έτσι. Και εμείς έχουμε ταυτίσει την αξία με την ικανότητα πάνω απ' όλα και τα αποτελέσματα, πόσο χρήματα έχει ο άνθρωπος, τι επαγγελματική κοινωνική θέση έχει ο άνθρωπος και τον αξιολογούμε έτσι, ότι είναι
πλούσιος, ότι είναι διευθυντής, ότι είναι πρωθυπουργός και δίνουμε κάποια αξία στον άνθρωπο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι ένα θέατρο. Σε ένα θέατρο, αυτό που παίζει το ρόλο του βασιλιά αξίζει περισσότερο όταν βγαίνουν από το θέατρο από αυτό που έπαιξε τον υπηρέτη. Βγαίνουν και μπορεί ο υπηρέτης να είναι πιο πλούσιος από τον βασιλιά από το θέατρο. Είναι ένα θέατρο και ο καθένας παίζει το ρόλο του σε αυτό το θέατρο. Ότι αυτοί οι ρόλοι δεν μας δίνουν αξία. Η ύπαρξή μας δίνει αξία. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θα το πούμε σε λίγο αυτό. Ένα άλλο μπέρδεμα είναι έχουμε μπερδέψει το είμαι με το έχω και με το κάνω. Τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι βαθμολογούν την αξία τους με το έχω και με το κάνω. Έχω σπίτι, ωραίο σπίτι, έχω αυτοκίνητο, έχω μία θέση επαγγελματική, έχω σύντροφο, δεν έχω σύντροφο, έχω παιδί που πάει καλά, το παιδί μου δεν πάει καλά. Καταλαβαίνετε. Τότε αξιολογούμε τον εαυτό μας με τι έχουμε και με τι κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που βαθμολογούν την αξία τους με πόσα πράγματα καταφέρουν να κάνουν. Για να κάνω πολλά πράγματα, νιώθω ότι δεν αξίζει. Όταν κάνω πράγματα για να αξίζω, δεν κάνω τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Είναι όλο αυτό πάει χαμένο. Δεν είναι το κίνητρο το να κάνω κάτι. Το να προσφέρω, να δημιουργήσω και να μην ταυτίζω την προσφορά μου ή την δημιουργία μου με την αξία μου, εκεί βρίσκεται η ευτυχία. Γιατί η δημιουργία είναι χαρά, η προσφορά είναι χαρά. Αλλά αν εγώ κοιτάω να βρω την αξία μου μέσα από αυτό, σίγουρα θα μένω απογοητευμένο. Γιατί δεν θέλουμε να ταυτίσουμε την αξία μας ούτε με τι έχουμε, ούτε με τι κάνουμε, αλλά με αυτό που είμαστε. Και το ίδιο με τους άλλους ανθρώπους. Όλοι αξίζουν την ίδια αγάπη και σεβασμό. Ναι. Συνήθως κάνει δράσεις, αν είναι περιοχές γεμάτες αγάπη και τα λοιπά, το κίνητρο είναι αυτό, έτσι όχι να αποκτήσω την αξία. Δεν είναι αυτό ζητούμενο. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι από την ώρα που ήρθαμε εδώ, σε αυτή τη μεσάδα, σε αυτή τη γη, ήρθαμε με σκοπό να προσφέρουμε το καλύτερο μας κομμάτι. Ναι, συμφωνώ. Ο σκοπός είναι να προσφέρουμε. Η αξία μας όμως δεν βασίζεται σε αυτό. Δεν αξίζουμε περισσότερη αγάπη. Δεν θα έλεγα ότι, νομίζω ότι είναι κάτι άλλο αυτό, ότι είμαστε συντονισμένοι με το λόγο ύπαρξής μας και εκτελούμε αυτό, είναι το δικό μας κέρδος και το κέρδος της κοινωνίας. Χρειάζεται να αποταυτίσουμε αυτό όμως από την αναζήτηση της αξίας. Και να μην έχω καμία επιτυχία. Καμία επιτυχία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Χριστός κοιτώντας κάτω θα νιώθει επιτυχημένος αυτή τη στιγμή. Ούτε από τον κόσμο που έχει ακολουθήσει αυτά που λέει. Εγώ θυμάμαι ένα bumper sticker. Ξέρεις τι είναι το bumper sticker? Ένα αυτοκόλλητο που βάζει στο πίσω μέρος του αυτοκίνητο. Στην Αμερική και λέει «Χριστέ, σώσε μου από τους οπαδούς σου». Τι θέλω να πω. Πόσοι άνθρωποι έχουν καταλάβει αυτό που λέει, πόσο το εφαρμόζουν. Θέλω να πω ότι δεν έχει σχέση το αποτέλεσμα. Έχει σχέση μόνο ότι κάναμε την καλύτερη προσπάθεια
που μπορέσουμε να κάνουμε. Αυτό όμως δεν μας κάνει να αξίζουμε περισσότερο λιγότερη αγάπη και σεβασμό. Πρέπει να ξεχωρίζουμε το κίνητρο, την προσπάθεια και το αποτέλεσμα. Εμείς δυστυχώς κοιτάμε το αποτέλεσμα συνήθως. Αν είμαι ήσυχος με την προσπάθειά μου, να μην χρειάζομαι κανένα αποτέλεσμα για να είμαι ήσυχος. Μου φτάνει η ησυχία που νιώθω για την προσπάθεια. Ναι. Δεν πιστεύω στην αμαρτία όπως μας έχει παρουσιαστεί. Αμαρτία σημαίνει αστοχία. Ότι δεν κατάφερα να είμαι αυτό που θα ήθελα να είμαι και θα μπορούσα να είμαι, καθώς εξελίζομαι. Αυτό δεν με βγάζει από την αγάπη του Θεού. Για μένα... Εγώ δεν θεωρώ ότι κοίταξε να ρίξεις. Παρά να χάσω την αγάπη για τον εαυτό μου, όταν δεν είμαι αυτό που θέλω να είμαι, να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία που δεν λειτουργούσα όπως θα ήθελα να λειτουργήσω, για αυτομελέτη και να βρω για ποιο λόγο ποιες ήταν οι πεπιθήσεις, ποιες ήταν οι ανάγκες, συναισθήματα, να το αξιοποιήσω σαν μια ευκαιρία μάθησης και εξέλιξης, ώστε η επόμενη φορά να λειτουργήσω όπως θα ήθελα. Δηλαδή, να νιώθω αρνητικά προς τον εαυτό μου δεν εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί να δω... Παρ' όλα αυτά είναι που πρέπει να πω, όχι να νιώθω αρνητικά, εντάξει. Σίγουρα, δεν θέλουμε ποτέ να κάνουμε κάτι σε κάποιον που δεν θα θέλουμε να κάνει σε εμάς. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Ούτε να σκεφτόμαστε για κάποιον με τρόπο που δεν θα θέλουμε να σκεφτεί για εμάς. Αλλά όταν συμβαίνει, γιατί δεν είμαστε φωτισμένοι, να το δούμε σαν ευκαιρία εξέλιξης. Okay. Δεν μου άρεσε αυτό που έκανα. Τι σκεφτόμουν, ποιες πεπιθήσεις είχα, ποιο κίνδυνο ένιωσα και λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο και να σκεφτώ τον νέο τρόπο που θέλω να λειτουργήσω. Για μένα αυτή είναι η πραγματική μετάνοια. Η μετάνοια είναι να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι ώστε να μην επαναλαμβάνω, όχι να νιώθω αρνητικά προς τον εαυτό. Δεν πιστεύω ότι τα αρνητικά συναισθήματα προς τον εαυτό μας εξυπηρετούν κάτι. Εξυπηρετούν να δημιουργήσουν την ανάγκη για μεταμόρφωση. Και εκεί τελειώνει επίσημο. Okay. Δεν θέλω να είναι έτσι. Θέλω να μπορώ να λειτουργήσω αλλιώς. Τι θα κάνω. Μέχρι εκεί. Και θα το συζητήσουμε αυτό. Ας αφήσουμε αυτή την διαφάνεια, θα συζητήσουμε μετά από κάποιες μέρες όταν συζητάμε το θέμα της ενοχής. Πότε χάνουμε την αυτοπαραδοχή μας ή την αίσθηση της αξίας μας. Τώρα αυτά είναι γραμμένα στην σελίδα 6 στα χαρτιά σας. Έχετε αυτή την λίστα εκεί. Σήμερα θα δουλέψουμε απάνω στο να υπερβούμε το εμπόδιο προς το να δεχτούμε τον εαυτό μας σε κάθε περίπτωση. Πείτε μου τώρα, είναι σωστό να δεχτούμε τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας σε κάθε περίπτωση ή είναι λάθος. Ή υπάρχουν φορές που είναι λάθος να αγαπήσουμε τον εαυτό και να την δεχτούμε. Μπορείτε να σκεφτείτε μία περίπτωση που είναι λάθος. Α, σε θέσμα. Παιδεραστής, ογκοπόνος, τέτοια πράγματα που είναι βαριά. Ναι, οκ. Δεν είπα ότι δεν είναι λάθος, απλώς το ερώτημα είναι είναι λάθος να αγαπάω τον άνθρωπο αυτό. Όχι, να τον αγαπάς, αλλά να τον απομονώσεις. Συμφωνώ. Okay. Δεν είναι λάθος να τον αγαπάω. Όχι, αλλά μπορούσε. Όχι, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Έχει πρόβλημα. Είναι κρίμα. Okay. Ωραία. Αυτός μπορεί να αγαπήσει τον όχι, μάλλον μέχρι να διορθώσει αυτό που κάνει θα δυσκολεύεται. Και αν αγαπούσε τον εαυτό του, μάλλον δεν τα έκανα αυτά που έκανα.
Αλλά εγώ ρωτάω αυτή την ερώτηση. Υπάρχει μία περίπτωση που είναι λάθος να αγαπάμε είτε τον εαυτό μας είτε τους άλλους? Δεν υπάρχει. Οπότε στοχεύουμε και να πούμε ότι πάντα η σωστή αντίδραση προς τον εαυτό μας και τους άλλους θα είναι η αγάπη. Άλλοτε δεν το κατεφέρνουμε. Εντάξει, δεν το συζητάω αυτό. Αλλά συζητώ ότι τι είναι, αν είναι λάθος αυτό. Okay. Τώρα, υπάρχουν δύο αιτίες που δεν δεχόμαστε τον εαυτό μας. Μία αιτία είναι οι κοινωνικοί προγραμματισμοί, που θα συζητήσουμε τώρα, και άλλη αιτία είναι η ηθική, η συνείδηση. Την συνείδηση θα δουλέψουμε σε μερικές μέρες. Σήμερα δουλεύουμε τους κοινωνικούς προγραμματισμούς. Okay. Γιατί είναι σωστό, γιατί να δέχομαι και να αγαπάω τον εαυτό μου ακόμα όταν με κριτικάρει ο άλλος? Είμαι μία ψυχή στην εξέλιξη. Ποιο άλλο λόγο, ναι. Okay. Ο άλλος δεν με ξέρει στο βάθος. Okay. Ναι. Αξίζω ό,τι και αν είμαι. Αξίζω έτσι και αλλιώς. Ναι. Κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αν δεν αρέσει στον άλλον, είναι άλλο θέμα αυτό. Ναι. Και να αποσύμμαστε εδώ. Ποιο έβγαλε το δολοφόνο, δεν καταλαβαίνω. Μα μια μάνα που κάνει καλύτερο μπορεί, έχει γεννήσει ένα δολοφόνο. Η μάνα φταίει ότι είναι δολοφόνο. Τέλο πάντων, δεν. Γιατί λέτε. Είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ, είμαστε κάθε χρόνο τόσοι άνθρωποι στην αρμονική ζωή. Ναι. Γιατί δεν πήραμε την αγάπη που μας άξιζε, δεν πήραμε τα ένα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί. Αν αισθανόμαστε ότι αγαπιόμαστε εμείς από εμάς. Άλλο να είσαι κάπου να λύνεις προβλήματα και άλλο να είσαι κάπου να εξελίζεσαι. Εντάξει. Αν είμαστε πολύ ευθύνοι. Μπορεί μερικοί να ξεκινήσουμε προβλήματα, αλλά μετά παγιδεύεσαι και αρχίζει να έχεις ιδανικά και θέλεις να είσαι κάτι ακόμα καλύτερο. Οκ, το ερώτημα, μην χάνετε το focus. Το ερώτημα είναι, αν ακόμα βγάζω ένα δολοφόνο, όπως λες, σαν η μητέρα αυτή που είναι δολοφόνος, να μην αγαπάω τον εαυτό μου. Αυτό λες. Δεν αξίζω αγάπη και σεβασμό. Τι, δεν αξίζω ή αξίζω. Δεν αξίζω. Ότι για σένα τότε υπάρχει μια περίπτωση όπου κάποιος δεν αξίζει αγάπη. Μπορείς να ζεις με αυτή την πεποίθηση. Εγώ δεν το δέχομαι. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια θεία συνειδητότητα που έπαιξε κάποιο ρόλο που σίγουρα δεν την θεωρώ υπεύθυνη για το τι κάνει το παιδί της. Με καμία λύνη δεν πιστεύω αυτό. Γιατί πιστεύω ότι το παιδί γεννιέται με χαρακτήρα και ο γονιός είναι ένας καταλήτης. Για μένα η μητέρα του παιδιού είναι του αιτιατό του σώμα, όχι η μητέρα του. Κατάλαβες, η μητέρα αυτός παίζει κάποιο ρόλο να πραγματοποιούν κάποιο πράγμα. Αλλά και ακόμα ο δολοφόνος. Κάποια δική μου αντίληψη και δεν χρειάζεται να συμφωνήσει μαζί μου. Αξίζει την αγάπη και το σεβασμό που είναι ένας άνθρωπος πονεμένος, απομονωμένος, αποξενωμένος να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Μόνο μαζί σου όλα αυτά νοητικά. Καρδιακά δεν μπορώ. Οκ. Θέλεις. Θέλεις καρδιακά που λες. Εδώ είναι. Οκ. Δημήτρη. Εγώ δυσκολεύομαι. Σεβαστό. Δεν μπορώ να αγαπώ ένα τηλεφώνιο, μια δημιουργία, έναν αντίστοιχο κλπ. Πιστεύω ότι αυτή την περίπτωση ισοπεδώνω τους ανθρώπους. Ισοπεδώνω, αν θέλεις, το βαθύ αυτοαίσθημά μου, το θεωρώ εξαιρετικό, επιλεκτό και θα το απίθυνα σε ανθρώπους, σε δικούς ανθρώπους που κάνουν καλές πράξεις, όχι σε ανθρώπους επιχειρηματίες. Οκ, έχεις το δικαίωμα να κάνεις αυτή την επιλογή.
Μπορεί αυτή η επιλογή μέσα από τα χρόνια να αλλάξει. Δηλαδή, αν μπορούσες να δεις όλους τους παράγοντες που οδήγησαν αυτή την ψυχή στην πράξη του, ίσως να έχεις μια άλλη αντίληψη. Απλώς να το σκεφτείς. Τι μπορεί να έχει βιώσει κάποιος να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να το σκεφτείς. Okay. Τότε το πρώτο είναι αν αξίζω, αν μπορώ να νιώθω την αξία μου ίδια, όταν μου κάνουν έπανο, τότε με κάνουν κριτική. Αυτό στο Bhagavad Gita είναι ξεκάθαρο. Ότι ο Yogi δεν φουσκώνει με τον έπανο, δεν φουσκώνει με την κριτική. Έχει μια σταθερή αίσθηση του τι είναι. Θα θέλετε να φτάσετε σε αυτό το σημείο. Okay. Δεύτερο, όταν οι άλλοι κάνουν κάτι καλύτερο από μένα, δηλαδή εξυπνάδα. Ο κάθε άνθρωπος συγκρίνει τον εαυτό μου με τους άλλους με κάποιο άλλο τρόπο. Πώς συγκρίνετε τον εαυτό σας στις γνώσεις? Κανένας? Okay. Στην εμφάνιση. Έλα, μην είμαστε ειλικρινείς, εντάξει. Εφράδια λόγου. Okay. Καλλιτεχνικές ικανότητες. Έχουμε κάνει καλλιτέχνια, ναι. Επαγγελματικές επιτυχίες. Okay. Οι άντρες προγραμματίζονται περισσότερο εκεί. Okay. Αθλητικές επιδόσεις. Το έχει περάσει. Προσόντα η μαγειρική, για να δούμε. Πώς είπε αυτή η δουλειά, αν αρέσει το φαγητό, αξίζω. Αν δεν αρέσει το φαγητό, τι σχέση έχει το φαγητό με εσάς? Εντάξει. Στην απόκτηση φίλων. Επιτυχίες με το αντίθετο φίλο. Ειδικά οι άντρες προγραμματίζονται έτσι. Αξίζει επειδή είμαι πιο πειθαρχημένος. Κάνω περισσότερο ραδιολογισμό ή νηστεία. Ή κάτι τέτοιο. Με πνευματικές δραστηριότητες. Ψάχνουμε την αξία μας και μέσα από την πνευματική δραστηριότητα. Έχω όμορφο σπίτι. Είναι πλούσιοι, τα παιδιά τους. Όλοι οι γονείς σχεδόν μετράνε τον εαυτό τους μέσα από τα παιδιά τους. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε. Κοινωνία. Ναι. Και νιώθουν και το αντίθετο. Μπήκαμε στο πανεπιστήμιο. Παπάς, η μαμά. Α, ναι, ναι. Okay. Η αξία μας δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Έχει σχέση με το γεγονός ότι είμαστε θεία συνειδητότητα σε ένα προσωρινό σώμα. Δεν αυξάνεται και δεν μειώνεται από αυτούς τους παράγοντες. Αν θέλουμε να βρούμε την ηρεμία μας. Γιατί όσο είμαστε στο αυτό το παιχνίδι και επηρεαζόμαστε από αυτούς τους παράγοντες, δεν βιώνουμε την αλήθεια μας φύση. Βιώνουμε το εγώ που έχει ανάγκη η επιβεβαίωση, η αναγνώριση. Και είναι κρίμα. Και θέλω να πω κάτι για το προηγούμενο. Είναι ένα μεγάλο θέμα που έχω παρατηρήσει στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι στους οποίους έχετε δώσει το δικαίωμα να σας καθορίζουν, να καθορίζουν την αξία σας, που δίνετε σημασία στην γνώμη τους και στενοχωριέστε όταν η γνώμη τους δεν είναι θετική για σας. Και αυτό προπαντός είναι οι γονείς, μετά και ο σύντροφος, και μετά το δίνουμε και αυτό, την δίνουμε στα παιδιά μας, το ίδιο. Δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ειδικοί στην αναξιολόγηση των ανθρώπων. Δηλαδή, αν εσείς έρχεστε σε μένα τώρα και μου δείχνετε ένα δακτυλίδι και μου πείτε πόσο αξίζει αυτό το δακτυλίδι, θα σου πω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω φορέσει ποτέ στην ζωή μου δακτυλίδι. Δεν έχω αγοράσει ποτέ δακτυλίδι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Είμαι ο άνθρωπος ο πιο άσκητος να σας αξιολογήσει αυτό. Ότι οι γονείς σας
Είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να αξιολογήσουν τους ανθρώπους. Είναι ειδικοί, είναι φωτισμένοι, είναι ευτυχισμένοι, είναι η αμίμηση. Καταλαβαίνετε, γιατί να δώσω όλη αυτή την δύναμη σε κάποιον να καθορίζει ποιος είμαι εγώ, όταν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ειδικός. Ρωτήστε εμένα αν αξίζεται. Είναι ειδικός. Αυτή δεν είναι ειδική. Δεν έχω να ασχοληθεί. Ποιος αξίζει, αλλά όταν αξίζει το παιχνίδι, δεν το ξέρω. Δεν είναι ειδική, δεν έχω καμία ειδικότητα. Όταν όμως εργάζεσαι σε μια εταιρεία και έχετε μια επιτροπή η οποία σε αξιολογεί, τότε τι είναι. Αυτή είναι ειδική στον αξιολογό την ικανότητά σου να κάνεις κάτι, όχι την αξία σου. Αυτοί αξιολογούν την ικανότητά σου σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Και μπορεί να το κάνουν αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Και με πολλούς παράγοντες που μπορεί να παίξουν όλο. Δεν αξιολογούν την αξία σου σαν άνθρωπο. Σαν θεία. Όλα αυτά το λένε αξιολόγηση. Α? Ναι, αξιολογούν την ικανότητά σου να κάνεις κάτι. Δεν αξίζεις περισσότερο ή λιγότερο σύμφωνα με αυτή την αξιολόγηση. Μιλάμε τώρα για την αξία της αγάπης και του σεβασμού. Δεν μιλάμε για την αξία της θέσης στην δουλειά. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι. Και αυτός που δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά καλά, πάλι αξίζει αγάπη και σεβασμό. Όταν κάνουμε ένα λάθος, νιώθουμε την ίδια αξία. Πώς πάμε. Πάτε, τι λάθος. Αξίζω αν κάνω λάθος. Αν βάλω και πολύ αλάθη, αξίζω. Αν σκοτώσω, δεν αξίζω. Πάλι εκεί. Αν σκοτώνω κατά λάθος. Στον πόλεμο όλοι κατά λάθος. Και στα αξίματα κάποιες φορές δεν μπορούν. Ρωτάω αν αξίζω αγάπη και σεβασμό. Αυτό ρωτάω. Αξίζει πάντα. Okay. Ακόμα όταν κάνω λάθος. Okay. Μας έχουν βοηθήσει οι γονείς και οι δάσκαλοι να νιώθουμε αυτό. Okay. Εμείς έχουμε βοηθήσει τα παιδιά μας να καταλάβουν αυτό. Όσοι έχουμε παιδιά να μιλήσουν. Εντάξει. Όταν κάνω, και το βλέπετε ένα λάθος εδώ που έχει κάνει ένας μηχανικός. Αυτός αξίζει αγάπη και σεβασμό. Αξίζει το επόμενο μισθό του, όχι. Αυτά λάθη που κάνουν μερικοί μηχανικοί και επιστήμονες που κοστίζει μια εταιρεία 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε μηνύσεις και αποσύρηση πραγμάτων. Δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Συμβαίνει συχνά. Κάποιος άνθρωπος κάνει ένα λάθος και πρέπει να αποσύρουν 10.000 αυτοκίνητα, ένα σωρό προϊόντα και η εταιρεία χάνει τόσο χρήματα. Έχετε κάνει τόσο μεγάλο λάθος στην ζωή σας με τόσες συνέπειες. Αυτός αξίζει αγάπη και σεβασμό. Αξίζει τη δουλειά του. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δουλειά του όχι, αλλά ναι. Όταν οι άλλοι είναι το επίκεντρο της προσοχής, της εκτίμησης και του σεβασμού σε μια ομάδα, το ξεκινάει στα παιδικά χρόνια. Όταν οι γονείς δίνουν περισσότερη προσοχή σε ένα παιδί και λιγότερο σε ένα άλλο, το παιδί ερμηνεύει ότι δεν με αγαπάει όσο τον άλλο, αλλά δεν αξίζω. Και μπορεί ο λόγος που ο γονιός δίνει σημασία στο άλλο παιδί είναι ότι έχει προβλήματα. Όχι επειδή τον αγαπάει περισσότερο ή ότι θεωρεί ότι αξίζει περισσότερο, αλλά έχει προβλήματα, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά, και αναγκάζεται ο γονιός να ασχοληθεί. Τότε έχουμε την τάση να αξιολογούμε την αξία μας με την προσοχή που έχουμε ή που δεν έχουμε. Όταν δεν έχουμε κάποιον που αγαπάει αποκλειστικά μας και κανέναν άλλο. Άλλη πεποίθηση, η ανάγκη για αποκλειστική
αγάπη. Ότι αυτός ο άνθρωπος αγαπάει εμένα και δεν αγαπάει κανέναν άλλον με τον τρόπο που αγαπάει εμένα, άρα αξίζει. Αυτό ξεκινάει στα παιδικά χρόνια και μετά μεταφέρεται στον σύντροφο. Άρα αξίζω αν έχω έναν σύντροφο που με αγαπάει αποκλειστικά. Αν δεν είναι αποκλειστική αυτή η αγάπη, χάνω την αξία μου. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί ο νους, ότι αφού αγαπάει μία άλλη, η αγάπη που έχει για μένα δεν μετράει. Και αν αγαπάει πολλούς ανθρώπους, δεν παίρνω αξία. Αλλά από πολύ μικρά. Ναι. Αυτό γίνεται, κάνει κάτι λάθος. Όχι, δεν κάνει το παιδί. Το έχει φέρει το παιδί από προηγούμενες ενσαρκώσεις. Ναι. Ότι αξίζει όταν κάποιος αγαπάει εμένα αποκλειστικά ή περισσότερο. Και αυτό πολλές καυγάδες που βιώνουν νύφες με πεθερές και τέτοια. Ο γαμπρός ποιον αγαπάει περισσότερο, την πεθερά ή την νύφη. Είναι ότι όλα αυτά είναι παιχνίδια το εγώ, που επειδή αμφιβάλλουμε για την αξία μας. Δεν αξίζει μια γυναίκα επειδή έχει σύντροφο και δεν αξίζει αν δεν έχει και δεν χάνει την αξία της αν ο σύντροφός της την απατάει. Δεν χρειάζεται να μείνει μαζί του, αλλά δεν χάνει την αξία της. Έτσι. Δεν είναι η δική σου κλασική ερώτηση, να χαρείτε, αν σας πω ότι σας αγαπάω όλους. Ναι, όχι, το θέμα είναι ότι αν κάποιος λέει δεν με αγαπάει κανένας και του λέει εγώ σου αγαπάω, μπορεί ότι δεν μετράς εσύ, γιατί αγαπάς άλλους. Θέλω κάποιος να αγαπάει μόνο εμένα. Δηλαδή, είναι μια, μπορεί να είναι και μια ανάγκη επιβίωσης, που είναι συσχετίζεται με την ασφάλεια. Ότι έχω κάποιον που θα είναι δίπλα μου και θα με συμπεριστέκεται και θα με βοηθήσει. Είναι και θέμα ασφάλειας αυτό, επίσης. Όταν δεν είμαστε τέλειοι, πώς έχετε αυτή την ανάγκη να είστε τέλειοι. Okay, είναι αρκετά κουραστικό. Το δουλεύω. Okay. Όταν δεν κάναμε πολλά πράγματα σε μία μέρα. Άλλη προϋπόθεση για να νιώθουμε την αξία. Όταν δεν είμαστε δυνατοί, ότι αξίζω αν είμαι δυνατός, δεν αξίζω αν δεν είμαι δυνατός. Και η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι θα μας αγαπήσουν περισσότερο αν είμαστε δυνατοί. Αλλά δική μου εμπειρία είναι ότι οι άνθρωποι δεν αγαπάνε περισσότερο δυνατό. Ίσως νιώθουν κόμπλεξ κοντά στο δυνατό. Αγαπάνε πιο εύκολο τον αδύναμο. Είναι πιο εύκολο για κάποιον να αγαπάει το αδύναμο παρά τον δυνατό. Οπότε είναι μάτια προσπάθεια. Όταν οι άλλοι δεν συμφωνούν μαζί μας, okay, μπορούμε να νιώθουμε την αξία μας ακόμα όταν ο άλλος πρέπει να συμφωνήσει ο άλλος για να νιώθουμε την αξία μας. Όταν οι άλλοι δεν είναι ικανοποιημένοι με εμάς, άλλο παιχνίδι. Άλλο να συμφωνεί μαζί μας και άλλο να πει είμαι ικανοποιημένος. Έτσι. Και μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι να ικανοποιήσουμε τον άλλον, να νιώθουμε ότι αξίζουμε και αρκετοί άνθρωποι αξιοποιούν αυτό να μας ελέγχουν. Τώρα δεν έχουμε την ανάγκη ο άλλος να είναι ικανοποιημένος. Να έχουμε το κίνητρο να είναι ικανοποιημένος, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αν αυτό που κάναμε για τον άλλον είναι εντάξει με τη σύνδεσή μας, δηλαδή θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι να είμαστε ο άλλος, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, να μην τσιμπάμε σε αυτό το παιχνίδι. Ότι χρειαζόμαστε τον άλλον να είναι ικανοποιημένος μαζί μας. Αρκεί να είμαστε εμείς ικανοποιημένοι με αυτό που κάνουμε. Όταν μας ζητούν βοήθεια και δεν λέμε ναι ή δεν ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του. Είναι κάποιος που έχει δυσκολία με αυτό.
να πεις όχι. Δυσκολεύει. Όχι, okay, αν πω όχι, μετά νιώθω λιγάκι ότι έχει ανάγκη. Τι έκανε, θα διαφέρει. Οκ. Okay. Τι. Δυσκολεύεσαι. Εγώ έχω μάθει να μπορώ να το κάνω. Αρκεί να το σκεφτώ ότι πράγματι είναι εντάξει να πω όχι σε αυτή την περίπτωση. Εσείς θα το αξιολογήσετε. Αν θα πούμε ναι, θα το πούμε με χαρά και να μην νιώθουμε ότι κάναμε κάτι που δεν θέλουμε. Να το κάνουμε χαρά και αγάπη. Αν λέμε όχι, να λέμε το όχι χωρίς ενοχές και χωρίς φόβο. Για να μπορώ να πω όχι, υπάρχει μία προϋπόθεση. Να μπορώ να ακούσω όχι. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν μπορώ να ακούσω όχι, ότι καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν φορές που ο άλλος δεν θα θέλει, δεν θα μπορεί να κάνει αυτό που θέλω και το δέχομαι και τον αγαπώ ακόμα όταν μου λέει όχι, τότε έχω το δικαίωμα να πω όχι όταν σκέφτομαι τι είναι αυτό που ζητάει και αν είναι απαραίτητο ή όχι. Όταν μας προσφέρουν περισσότερο από αυτό που έχουμε προσφέρει εμείς. Γνωρίζω άτομα που δεν αντέχουν, οι άλλοι τους έχουν προσφέρει περισσότερο από αυτό που έχουν προσφέρει αυτοί σε αυτούς. Είναι κανείς. Ότι αν εσύ μου έχεις προσφέρει κάτι, δεν μου αρέσει και θέλω να προσφέρω και κάτι σε σένα, να ισορροπήσω τον λογαριασμό. Να είναι το αποδοτικό. Ναι, γιατί η ιδέα είναι ότι αυτός που δίνει αξίζει περισσότερο από αυτός που παίρνει. Καταλαβαίνεις, ότι είναι σε πιο ενεκτική θέση. Αυτό ή επειδή μετά νιώθω υποχρεωμένο. Ναι, νιώθω υποχρεωμένο, αυτό είναι άλλο θέμα, αν νιώθω υποχρεωμένο. Και άλλο νιώθω ότι χάνω την αξία μου. Ναι. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον ότι λέει, δεν ξέρω αν είναι στο Πατάντζελι ή το Bhagavad Gita, ο Ιόγκη δεν δέχεται δώρα. Γιατί δεν δέχεται δώρα. Γιατί αν εγώ δέχομαι ένα δώρο, με κάποιο τρόπο δημιουργείται μία ιδιαίτερη δόνηση, μία ιδιαίτερη εικόνα στο νου μου με σένα και σε σχέση με τον άλλο άνθρωπο. Καταλαβαίνεις. Και αν θέλουμε να βρούμε όλους τους ανθρώπους το ίδιο, να μην επηρεάζει η εικόνα ότι εσύ μου έχεις δώσει κάτι, αλλά εγώ πρέπει να βλέπω εσένα διαφορετικά. Και μέσα στα μαθήματα θαυμάτων είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτός που δίνει είναι αυτός που παίρνει. Κάθε φορά που δίνω κάτι, παίρνω. Και δεν μου χρωστάει κανένας τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιο χρέος όταν δίνουμε και όταν παίρνουμε. Όταν οι άνθρωποι δεν μας εμπιστεύονται, καμία φορά νιώθουμε ότι δεν αξίζει, ότι δεν με εμπιστεύεται, δεν μου λέει αυτά που νιώθει. Οι γυναίκες έχουν αυτό το πρόβλημα, πολύ με τους άντρες που δεν είναι πιο απόμακροι, δεν λένε τι νιώθουν, δεν μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα και μπορεί να νιώθουν ότι δεν με αγαπάει ή δεν με εμπιστεύεται, ότι νιώθουμε ότι αξίζουμε όταν κάποιος μας εμπιστεύεται αρκετά να μοιραστεί μαζί μας αυτό που γίνεται. Είναι ένα άλλο παιχνίδι του νου. Όταν κάποιοι άνθρωποι μας λένε ψέματα, το ανέφερε αυτό χθες Μάρα, χάνω την αξία μου αν ο άλλος με λέει ψέματα. Χάνω την ασφάλεια μου. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Okay. Εγώ δεν έχω καταλάβει όμως γιατί μερικοί άνθρωποι νιώθουν ότι χάνω την αξία τους επειδή ο άλλος του λέει ψέματα. Φαντάζομαι ότι είσαι θεωρή πλάκα που λέει ψέμα και θα το δεχτείς σαν αλήθεια. Ναι, okay. Αλλά τότε με νοιάζει κάτι πολύ. Τη νιώθεις μειονεκτικά με αντιμετωπίζεις αυτό έτσι. Δεν καταλαβαίνω πώς με νοιάζει.
ασφάλειά μου. Οκ. Τότε χάνω την αξία μου όταν λέει ψέματα. Όχι. Okay. Όταν οι άλλοι με χρησιμοποιούν, τότε δεν μπορεί κανένας να μας χρησιμοποιήσει, αν εμείς δεν συμβάλλουμε σε αυτό. Και μάλιστα όλο αυτό που λέμε χρησιμοποίηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά βαζάρι. Εγώ παίρνω κάτι, αγάπη, αποδοχή, κάτι παίρνω από τον άλλον και κάνω αυτό που μου το ζητά. Επειδή γεννήθηκα γυναίκα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Τώρα αυτό σβήνει, αλλά δεν πιστεύω ότι έχει σβήσει εντελώς. Α, δεν νομίζω. Ναι. Πώς, πάνω σε τι βασίζει αυτό. Υπάρχει ο κίνημα δεκαετιών 70-80, λες και δεν υπήρξε. Αυτό ήταν αντίδραση, άλλο η αντίδραση. Η γυναίκα έχει βιώσει την αξία της, αρκετά αυτή τώρα. Εσύ πιστεύεις ότι ο άντρας αξίζει περισσότερο. Όχι. Αλλά η κοινωνία συμπεριφέρεται σαν να. Σίγουρα δεν είναι σαν πριν από 50 χρόνια. Σίγουρα. Δεν είναι σαν πριν από 50 χρόνια. Σίγουρα δεν είναι και όπως ήταν πριν από 100, αλλά θα έπρεπε να είναι φωτός μπροστά αυτό που είναι okay. Σύμφωνα με τους αγώνες που έχουν γίνει και την αξία των αποδεδειγμένων των γυναικών. Η διαπτυχία, η διαμεταπτυχία, η διασέρευση. Γι' αυτό αξίζει η γυναίκα. Επαγγελματικά, ναι. Αξίζει επειδή είναι η έκφραση του Θεού. Τώρα, συμβάσει με τους κοινωνικούς προγραμματισμούς. Είναι μια έκφραση του Θεού και μια μοναδική και διαφορετική έκφραση του Θεού από τον άλλο. Με άλλες ιδιότητες. Μην αναζητήσετε την αξία σας μέσα από ανδρικά κριτήρια. Δεν λέω σε μια διαρατούμενη κοινωνία. Αυτό που διαβάζω, λέω. Τέλος πάντων, αν αυτό λειτουργεί μέσα σας, εμείς είμαστε εδώ. Αν υπάρχει μία γυναίκα ή έναν άντρα που πιστεύει ότι η αξία της γυναίκας είναι λιγότερη από την αξία του άντρα, δουλέψτε το. Και προσέξτε, δεν είναι κάτι που χρειάζεται να παλέψετε να αποδείξετε. Γιατί όταν παλεύω να αποδείξω κάτι, δεν είμαι σίγουρος. Να είστε σίγουροι μέσα στην αξία σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι οικονομικά ή επαγγελματικά να το αποδείξετε αυτό. Εντάξει. Θέλεις να πεις κάτι καλύτερο. Όχι, εντάξει. Απλά μιλάει για τα γεγονότα. Ναι. Εντάξει. Πολλές φορές λίγο χρειάζεται παραπάνω αγώνα σε ένα άντρα. Είναι γεγονός, ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός ότι οι άντρες, πολλοί άντρες δεν νιώθουν ασφάλεια με μια γυναίκα που υπερβαίνει τον άντρα οικονομικά ή επαγγελματικά. Υπάρχει, έχει ένα κομπλέξ εκεί. Εντάξει. Όλα αυτά υπάρχουν. Το ερώτημα είναι αν ο κάθε άνθρωπος σε αυτό το δωμάτιο θέλει να ελευθερωθεί από αυτή την σκεπτομορφή. Εντάξει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δημήτρη. Θέλω να ρωτήσω πότε άλλο είχαμε στο παρελθόν. Γυναίκες εκπροσώπους, γυναίκες Προέδρου Δημοκρατίας, πρόεδρο, ναι. Γυναίκες κυβερνήτες, γυναίκες αρχηγοί ναι. Κομμάτων. Δεν νομίζω ποτέ άλλο να είχαμε. Ναι, ναι, υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη. Ναι. Μεγάλη εξέλιξη. Και το τελευταίο για το κομμάτι αυτό, επειδή οι γονείς μου δεν ήθελαν παιδί, οι παιδιά, και αισθανόμασταν ότι είμαστε βάρος για αυτούς. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό σε αυτό, αλλά υπάρχουν φορές που ένα ζευγάρι δεν είναι σε θέση να χαρούν για το έρχομο ενός παιδιού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ φυσικό. Και η ψυχή που επιλέγει αυτό το βίωμα, τουλάχιστον μέχρι να γεννηθεί, συνήθως όταν γεννιέται όλο αυτό το άγχος ότι «αχ, έχουμε άλλο ένα στόμα να γεμίσουμε», «αχ, πρέπει να μείνουμε μαζί» και δεν χωνεύει ο ένας τον άλλο και θέλουμε να χωρίσουμε και θα μείνουμε μαζί. Όλα αυτά τα πράγματα πολλές φορές φεύγουν όταν βλέπουν αυτό το νέο, το μωρό. Αλλά το μωρό έχει πάρει το μήνυμα μέσα στο έμβριο και καμία φορά τα πρώτα χρόνια της ζωής. Και αυτό είναι βαθιά γραμμένο
στο υποσυνείδητο και δημιουργεί μεγάλη ψυχολογική αντιστροφή που θέλει ειδική επιχείρηση, αντιμετώπιση δηλαδή, με αναδρομές, αν είναι δυνατόν, μέσα στη μήτρα και τουλάχιστον στα παιδικά χρόνια και να βοηθήσουμε αυτή την ψυχή να καταλάβει ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα προσωπικό σε αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχει καμία σχέση με την αξία της ψυχής. Η απόλυση αυτή δεν έχει καμία σχέση με ότι γνωρίζω κάποιον, αξιολογώ κάποιον και τον απορρίπτω. Καταλαβαίνετε. Δεν αφορά την προσωπικότητα. Δεν αφορά την ψυχή αυτή. Αυτή απόρρεψε. Αυτή το βάρος που νιώθουν οι γονείς. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε ψυχή. Και είναι σημαντικό να θεραπευτεί αυτή την λαθασμένη αξιολόγηση. Είναι κανένας που νιώθει ότι μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Ναι. Δεν ήταν πάντως ναι. Παιδί του ναι. Ναι. Okay. Ναι. Αυτό που είπες αντέδρασε αρχικά, δεν ήταν ισχύει. Ναι. Οκ. Okay. Okay. Δύο εικόνες ακόμα και ολοκληρώνουμε με την συζήτηση αυτή. Έχουμε την ιδέα ότι αν δεν είμαστε μη ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας ή αν δεν απορρίπτουμε τον εαυτό μας, δεν υπάρχει κίνητρο για να βελτιωθούμε. Εντάξει, και αν ησυχάζω και αγαπάω τον εαυτό μου, με ποιο κίνητρο θα συνεχίσω να εξελίσσουμε. Έχω ακούσει πολλές φορές ότι θέλω να νιώθω αρνητικά, γιατί έτσι έχω το κίνητρο να διορθώσω. Καταλαβαίνουμε ότι ό,τι αυτό για το οποίο νιώθουμε αρνητικά, μένει. Το διατρούμε με τον νόμο της έλξης. Η ανάγκη για αυτοβελτίωση είναι έμφετη. Και το παράδειγμα, παραδείγματο χάρη, είναι το μπουμπούκι, που δεν απορρίπτει τον εαυτό του επειδή δεν είναι λουλούδι, αλλά η φυσική πορεία του μπουμπουκιού είναι να γίνει λουλούδι. Ότι δεν χρειάζεται να απορρίψουμε, χρειάζεται να δούμε τι δεν συμβαδίζει με τον ιδανικό άνθρωπο που θέλουμε να είμαστε, να μην απορρίψουμε τον εαυτό μας, αλλά να δούμε τις ρίζες. Τι είναι αυτό που με κάνει να σκέφτομαι και λειτουργώ, όχι με το ιδανικό που έχω για τον εαυτό. Και έχω γράψει ένα βιβλίο γι' αυτό, λέγεται «Ποιος θέλω να είμαι». Και για μένα αυτή είναι η μόνη ερώτηση στην ζωή μας. Ποιος θέλω να είμαι απέναντι σε αυτή την συμπεριφορά, απέναντι σε αυτό το ερέθισμα, απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Αυτό για μένα είναι η μόνη ελευθερία που έχουμε. Η ελευθερία να επιλέξουμε ποιος θέλω να είμαι. Όταν επιλέγω ποιος θέλω να είμαι, το επόμενο ερώτηση είναι τι χρειάζομαι να πιστεύω. Για να μπορώ να είμαι αυτό που είμαι, ποιες πεπιθήσεις, ποιες αλήθειες θα μου επιτρέψουν και ποιες πεπιθήσεις με εμποδίζουν και πώς θα απελευθερωθώ από αυτές τις πεπιθήσεις και συναισθήματα που με εμποδίζουν να είμαι αυτό που είμαι. Και το άλλο παράδειγμα εδώ είναι ότι είμαστε ένας πίνακας που είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης. Είναι πάντα τέλειο στο στάδιο της εξέλιξης που βρίσκεται. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας πίνακας που ζωγραφίζεται να είναι το τελικό. Και σε κάτι στάδιο που είναι, είναι το τέλειο που μπορεί να είναι μέχρι να τελειοποιηθεί. Δηλαδή, εμείς είμαστε το τέλειο που μπορούμε να είμαστε στο στάδιο του να τελειοποιηθούμε και μέχρι να γίνει το ολοκληρωμένη εικόνα. Ότι είμαστε αυτό που μπορούμε να είμαστε
αυτή τη στιγμή, στην πορεία να γινόμαστε αυτό που θέλουμε να γίνει. Ας μη ησυχάσουμε και να σταματήσουμε την συνεχή προσπάθεια να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Αλλά δεν θα γίνει με το να απορρίπτουμε και να νιώθουμε αρνητικά για τον εαυτό μας. Και ας ολοκληρώσουμε με τον Νέλσον Μαντέλα. Ο βαθύτερος φόβος μας δεν είναι ότι είμαστε ανυπαρκοί. Αυτό είναι από την ομιλία που έκανε όταν δέχτηκε την Προεδρία της Νότια Αφρικής. Ο βαθύτερος φόβος μας είναι ότι είμαστε δυνατοί πέρα από κάθε μέτρο. Είναι το φως μας, όχι το σκοτάδι μας, που μας φοβίζει περισσότερο. Δεν υπάρχει τίποτα φωτισμένο στο να συρρυκνώνεσαι τόσο, ώστε οι άλλοι άνθρωποι να μην νιώθουν ανασφαλείς γύρω σου. Όλοι μας πρέπει να λάμπουμε όπως τα παιδιά. Γεννηθήκαμε να εκδηλώσουμε την δόξα του Θεού που υπάρχει μέσα μας. Δεν υπάρχει μόνο σε μερικούς από μας, υπάρχει στον καθένα μας. Και καθώς αφήνουμε δικό μας φως να λάμπει, υποσυνείδητα δίνουμε στους άλλους ανθρώπους την άδεια να κάνουν και το ίδιο. Καθώς απελευθερωνόμαστε από δικό μας φόβο, η παρουσία μας απελευθερώνει αυτόματα και τους άλλους. Okay. Κάτι που θέλετε να πείτε ή να ρωτήσετε πριν προχωρήσουμε. Είμαστε εντάξει? Ναι. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στην αρμονική ζωή, όλοι αυτοί που πάνε σε άλλα κέντρα, όλοι αυτοί που πάνε σε ψυχιά, πάνε για φώτιση ή για να μπορέσουν να κουλαμπρίσουν τη ζωή τους και να διώξουν όλα αυτά που τους χωρέσανε οι υποτιθέμενοι μπροστά τους. Ναι, σίγουρα οι αρκετοί άνθρωποι ξεκινάνε ένα τέτοιο δρόμο να λύσουν προβλήματα. Που είναι και οι σωματικά προβλήματα και οι ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν, αλλά έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για αλήθεια, η ανάγκη να βιώσουν την πραγματικότητα ή να βελτιώσουν τον εαυτό τους γενικά. Υπάρχουν όλες οι πιθανότητες και κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ένα συνδυασμό. Μα η ανάγκη για αλήθεια δεν σημαίνει ότι μεγαλώσουν μέσα στο ψέμα. Σημαίνει ότι συνειδητοποιώ ότι δεν, αυτό το κόσμο που βλέπω δεν είναι αληθινό. Η στιγμή που αυτός ο κόσμος είναι προσωρινός, δεν είναι αληθινός. Και θέλω να βιώσω αυτό που υπάρχει πίσω από αυτό. Ή θέλω, ή από την άλλη πλευρά, που να μην έχω προβλήματα, αλλά δεν μου αρέσει το γεγονός ότι καμία φορά επικοινωνώ με έναν τρόπο που δεν μου αρέσει ή συμπεριφέρω με έναν τρόπο που δεν μου αρέσει και θέλω να βελτιωθώ. Το κίνητο το καθένας μπορεί να είναι διαφορετικό. Okay. Okay. Να κάνουμε τώρα μία άσκηση. Θέλω να κάνουμε μία άσκηση όπως τις προηγούμενες φορές που θα ήθελα να επιλέξετε ένα κόλλημα που έχετε στην αυτοπαραδοχή. Μία όψη είναι εξωτερικό ερέθισμα όταν σας κριτικάρουν οι άλλοι, η εμφάνισή σας ή τα οικονομικά σας ή τα αποτελέσματά σας ή τα επαγγελματικά σας, ό,τι μπορεί, τα παιδιά σας, οποιοδήποτε ερέθισμα που σας δημιουργεί μια αμφιβολία την ανταπόκριση που έχετε από ανθρώπους και να κάνουμε μια άσκηση στο να μπορούμε να βιώσουμε την αξία μας ακόμα σε αυτή την περίπτωση. Είναι κατανοητή η άσκηση. Okay. Να μπορώ να νιώθω την αξία μου ακόμα όταν κάνω αυτό, ακόμα όταν δεν κάνω αυτό, ακόμα όταν ο άλλος κάνει αυτό, παρόλο που δεν έχω αυτό το αποτέλεσμα που θέλω. Καταλαβαίνετε ή δεν καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνω. Εντάξει.